Καλησπέρα Μαρίνα. Καλησπέρα Χριστόφορα, θα πω και εγώ. Για μία ακόμα τρίτη μαζί μας και βέβαια σήμερα έχουμε στολισμένη χριστουγεννιάτικα. Να σας ευχαριστήσω γιατί συνέβαλες και εσείς αυτό. Εντάξει, προσπαθούμε. Είπαμε, είμαστε μια ομάδα, οπότε προσπαθούμε όλοι να είναι το στούντιό μας όμορφο. Δεν φροντίζω μόνο για την ομορφιά τη δική μας, αλλά και την ομορφιά στο στούντιο. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, και βέβαια μόνο εσύ. Και εγώ σήμερα, στολίστηκα λίγο έτσι γιορτινά, γιατί πλησιάσαμε. Τι μας έμεινε, τελική ευθεία είμαστε για τις γιορτές. Τίποτα, τώρα την Κυριακή έχουμε παραμονή Χριστουγέννων. Παραμονή, ναι. Που θα είμαστε και μεταξύ μας, να τα λέμε και αυτά. Βέβαια, ναι. Θα είμαστε μεταξύ μας, ζωντανά, θα γλεντήσουμε. Θα διασκεδάσουμε, θα χορέψουμε, θα φάμε, θα πιούμε. Έχουμε ετοιμάσει πολλά, θα τα πούμε αυτά έτσι, όταν έτσι, έρθει ναι, ναι. η ώρα, αλλά δεν θα τα πούμε, απλά να μας δούνε. Ναι, σωστό, σωστό. Θα τα πω εγώ κιόλας κάποια στιγμή για να υπενθυμίσουμε ώρες και τα λοιπά όταν θα τις σιγουρέψουμε την Κυριακή. Προς το παρόν λέω να πάμε στο θέμα το σημερινό που έχεις επιλέξει Μαρίνα, ναι. Γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον νομίζω και αρκετά πρωτότυπο. Ναι, και είναι και αυτό σχετικό και πάλι με τις ημέρες, για να μην κάνουμε επανάληψη και πούμε πάλι τι φοράμε στις γιορτές, πώς θα φτιάξουμε τα μαλλιά μας, πώς θα φτιάξουμε τα νύχια μας. Αυτά είπαμε ότι είναι λίγο πολύ καθιερωμένα τι θα κάνουμε, είναι ανάλογα με το γούστο μας, τι θέλουμε να φορέσουμε, πού έχουμε να πάμε, μήπως και δεν έχουμε και πού να πάμε. Σωστό. Εντάξει, τα λέω και αυτά όλα. Όμως είναι σύνηθες αυτές τις μέρες, τις γιορτινές, να έχουμε πολλούς γάμους. Mm-hmm. Οπότε σήμερα θα μιλήσουμε για το τι φοράμε σε γάμο που είναι και μέσα στις γιορτές και είναι και γενικά το χειμώνα, αυτή την περίοδο που είναι λιγάκι δύσκολο. Ο γάμος το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ εύκολος, γιατί φοράμε ένα πέδιλο, ένα φουστάνι, επειδή είναι και ζέστη, δεν χρειαζόμαστε παλτό, δεν χρειαζόμαστε καλσόν, δεν χρειαζόμαστε κλειστό παπούτσι, οπότε είναι πολύ όλα πιο εύκολα. Το χειμώνα, όταν λέμε ότι θέλουμε να πάμε σε ένα γάμο, ειδικά σε εμάς τις γυναίκες και σε εσάς τους άνδρες, και εσείς θα χρειαστείτε το παλτό σας, το σακάκι σας, είναι λίγο πιο περίπλοκα τα πράγματα. Είναι πιο πολλά τα ρούχα, άρα είναι ναι. και πιο πολύ. Και εκεί έτσι λοιπόν πέφτουμε και σε κάποιες παγίδες. Να ξεκινήσουμε να πούμε ότι είναι πολύ ωραία η γάμη το χειμώνα. Εμένα προσωπικά μου αρέσουν περισσότερο η γάμη το χειμώνα από το καλοκαίρι. Μπορεί να βρέξει λίγο, μπορεί να έχει λίγο περισσότερο κρύο. Όμως εντάξει, μας δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε πιο ωραία αντισύματα, γιατί μπορούμε να φορέσουμε περισσότερα πράγματα, να δείξουμε το ταλέντο μας, το πώς μπορούμε να αντιθούμε και να νιώσουμε κι εμείς όμορφες και να είμαστε έτσι και αντικείμενο θαυμασμού. Κοιτάξτε, τα μαλλιά μου είναι πάρα πολύ ωραία σήμερα. Είναι γιορτινά μου τα έκανε η σημαία. Για μια ακόμα φορά από τη σημαία μας. Ναι, 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 ναι. Πολύ. Και να στείλω και χαιρετισμάτα όπως πάντα. Mm-hmm. Εκπληκτική, εντάξει. Εγώ δεν τα λέω πλέον γιατί θα νομίζω ότι τα λέω από ψέματα ή από συνήθεια κάθε φορά που σας εκφωνώ. Οπότε τι να κάνω. Εσύ να τα λες και σε αυτό, δεν πειράζει. Μην νομίζετε ότι είναι και στημένα δηλαδή και ότι δεν τα εννοώ γι' αυτό. Λοιπόν, οπότε είχαμε μείνει στο ότι πριν ξεκινήσουμε να ετοιμαστούμε για ένα γάμο, θα πρέπει να, και να ψωνίσουμε και να πούμε τι θα φορέσουμε, θα πρέπει να έχουμε συμβολευτεί τον καιρό. Τι καιρό θα έχει εκείνες τις ημέρες, θα βρέχει. Αν βρέξει, θα επιλέξουμε οπωσδήποτε να φορέσουμε κλειστό παπουτσάκι. Οπωσδήποτε να κρατήσουμε μαζί μας ομπρέλα. Γιατί φαντάζεστε τι τραγικό θα είναι να αντιθούμε, να στολιστούμε, να φτιάξουμε το μαλλί μας, το make-up μας και τελικά να πέσουμε θύμα μιας βροχής, έστω και λίγο λεπτό, να αρκεί για να μας χαλάσει όλη την εικόνα. Οπότε, καλά θα είναι να έχουμε την ομπρέλα μας μαζί μας, μια μικρή ομπρελίτσα, μαζί μας το τσαντάκι μας. Οπότε η τσάντα θα πρέπει να είναι λίγο μεγαλύτερη. Δηλαδή να μπορεί να χωράει μια μικρή σπαστή ομπρελίτσα, αν δούμε ότι εγκυμονεί η προβλέψη του καιρού. Τέλος πάντων, ναι, υπάρχει κίνδυνος για βροχή. Οπότε καλά θα είναι να έχουμε μαζί μας την ομπρελίτσα. Πέδιλα. Επειδή με ρωτάνε πάρα πολύ, το πέδιλο το φοράμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ειδικά σε αυτές τις μέρες, σε όλες τις μέρες και ειδικά στους γάμους. Μας αρέσει το πέδιλο. Πλέον φέτος μπορούμε να φορέσουμε το πέδιλο, είναι μόδα και με καλσόν. Mm-hmm. Προσοχή βέβαια στο καλσόν. Νομίζω μας το έχει καλσόν πει την άλλη με τα παπούτσια αυτό. Ναι, 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 ότι είναι πολύ ωραία. Μπορούμε να φορέσουμε καλτσάκι επίσης, Χριστόφορε, χαμηλό, που είναι πολύ σεξι για μένα. Δηλαδή, τι ωραία να φοράμε μια φουστίτσα και κάτω να φοράμε πέδιλο με καλτσάκι. Αυτά τα λεπτά, τα διάφανα, τα σεξι τα καλτσάκια. Προσοχή, λέω σεξι και όχι πρόστιχο.
Σωστό. Το διαχωρίζω αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η εικόνα μας, όπως είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, όταν πηγαίνουμε σε θρησκευτικές τελετές, ακόμη και όταν αυτός είναι ένας γάμος, θα πρέπει να παραπέμπει εκεί. Όχι σε πίστα, όχι σε μπουζούκια, όχι σε κλαμπ. Πρέπει να παραπέμπει σε γάμο. Να είμαστε κομψές, όμορφες και θηλυκές. Mm-hmm. Σωστό. Οπότε, παιδιλάκι μπορούμε να φορέσουμε είτε χωρίς καλσόν, είτε με καλσόν. Αν θα επιλέξουμε να φορέσουμε καλσόν, όχι πλέον καλσόν στο χρώμα του ποδιού. Φέτος η μόδα το απαγορεύει το καλσόν στο χρώμα του ποδιού. Φοράμε πλέον το καλσόν που λέγαμε, που φοράω κι εγώ σήμερα. Αυτό είναι το καλσόν που λέγαμε παλιά, το καλσόν του από το μνημόσυνο. Έτσι ναι. Λέγαμε. Αυτό που είναι μαύρο, αλλά ωστόσο αφήνει και διαφάνεια στο πόδι. Αυτό φέτος είναι πολύ must το καλσόν. Το φοράμε πάρα πολύ με όλα μας τα ρούχα. Είναι πάρα πολύ ωραίο να το φορέσουμε και με πέδιλο. Το δικτυωτό πάλι καλσόν είναι πάρα πολύ μοδάτο. Το δικτυωτό καλσόν όμως είπαμε με μονόχρωμα ρούχα και πάρα πολύ ήσυχα ρούχα. Και γενικά θα επιλέξουμε να φορέσουμε πέδιλο με καλσόν ή με καλσάκι, γενικά το υπόλοιπό μας σύνολο θα πρέπει να είναι πολύ ήσυχο. Εκτός αν η εικόνα μας είναι τέτοια και στην καθημερινότητά μας και μπορούμε να το υποστηρίξουμε, η οποία να μπορέσει να είναι πιο φάσιον. Αλλά μπορούμε να το υποστηρίξουμε, δηλαδή να φαινόμαστε όντως φάσιον και όχι να φαινόμαστε παράτερες και να κερδίσουμε το βλέμμα για άλλο λόγο και όχι για αυτό που εμείς αρχικά έχουμε ξεκινήσει να το κάνουμε. Μπότες σαν τη δική σου. Μπότες σαν τη δική μου. Θα έλεγα ότι μπότες σαν τη δική μου, η οποία είναι πάνω από το γόνατο και με πολύ ψηλό τακούνι. Δεν φαίνεται την μποτίτσα. Θέλετε να σηκωθώ να τη δείξω την μποτίτσα. Ίσως σε λίγο να σηκωθείς, να δούμε γιατί πρέπει να σε τώρα που ναι, σε να δείξουμε να και το καλσόν που λέμε, ναι, ποιο είναι το καλσόν. Όταν θα είναι έτοιμο το κοντρόλ μας και μου πει ότι μπορώ να σηκωθώ να δείξω και το καλσόν για την μπότα, θα σηκωθώ να τα δείξω. Λοιπόν, μποτίτσα πάνω από το γόνατο φοράμε. Θα επέλεγα όμως για γάμο να μην τη φορέσουμε με κοντή φούστα όπως τη φοράω σήμερα. Θα μου άρεσε πάρα πολύ με ένα μάξι φουστάνι, το οποίο να έχει κάποιο άνοιγμα, να έχει κουμπάκια μπροστά, σε αυτό το στυλ. Η μπότα γενικά, όπως τη φοράω με ψηλή μπότα έτσι και κοντή φουστίτσα, είναι πιο πολύ, μας παραπέμπει για βραδινό ντύσιμο, όπως είπα, να πάμε σε ένα κλαμπ, να πάμε στα μπουζούκια ή και για ένα ποτό που θέλουμε να είμαστε λίγο παραπάνω καλά ντυμένες. Δεν φοριέται η μπότα που φοράω σε καμία περίπτωση, ούτε μέρα όπως τη φοράω. Εγώ τη φοράω τώρα εδώ για να μην μπερδευόμαστε, τη φοράω γιατί είμαι στην τηλεόραση και πρέπει να δείξω και κάποια πράγματα. Δεν τη φοράω να μην μπερδευόμαστε ότι μα τη φορούσε η Μαρίνα και ήταν τέσσερις, ούτε τα μαλλιά μου θα φτιάξω έτσι για να βγω το απόγευμα για καφέ, σε καμία περίπτωση. Οπότε, φοράμε τις μποτίτσες μας, είπαμε, αν είναι τόσο ψηλές οι μπότες, τις φορέσουμε με μακρύ φουστάνι. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραία μποτίνια που μπορούμε να φορέσουμε και γενικά αν φορέσουμε μπότα σε γάμο, επανέρχομαι, η μπότα θα τη φορέσουμε, θα μου αρέσει με μακρύ φουστάνι, ούτε με πένσιλ, σε καμία περίπτωση για γάμο, επειδή μιλάμε για γάμο, ούτε με πένσιλ φουστίτσα ή φουστανάκι, ούτε με παντελόνι σε καμία περίπτωση, αλλά ούτε και με κοντό. Θα τη φορέσουμε μόνο με μακρύ φουστάνι. Λοιπόν. Με κοντό και με φουστίτσες πένσελ, αν θέλουμε να δώσουμε έτσι μια νότα διαφορετική, ξεχωριστή, να ξεφύγουμε από τη γόβα, να το κάνουμε λίγο πιο στυλάτο, λίγο πιο ιδιαίτερο, μπορούμε να φορέσουμε μποτάκι. Μπορείς στο σημείο αυτό να σηκωθείς για να δούμε και τι... Να δούμε και το λέγαμε καλσόν. Λέγαμε και το καλσόν, σωστά. Ναι, το οποίο αυτό καλσόν είναι πολύ μόδα, να διορθώσω εγώ τις μπότες μας, δεν πειράζει, είμαστε εδώ ζωντανά στον αέρα. Λοιπόν, το καλσόν αυτό που φοράω σήμερα είναι το καλσόν αυτό που λέμε του μνημοσύνου. Mm-hmm. Έτσι συνηθίζεται, μπορεί να σας ακούγεται περίεργος όρος, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Είναι το καλσόν αυτό που ναι, μεν είναι μαύρο, δίνει αυτή την υφή, την ωραία και καλύπτει τόσο όσο. Mm-hmm. Αφήνει να φανούν λεπτομέρειες από το πόδι, αλλά παρόλα αυτά κρύβει και αυτό που κρύβει. Και θα βγω και από εδώ για να δείξουμε λιγάκι την μπότα, mm-hmm. Για να δούμε όταν θα είναι έτοιμο το κοντρόλ. Εδώ πέρα θα σε βρει. Εδώ θέλω να δείξουμε ότι αυτή την μπότα σε καμία περίπτωση, επειδή έχει πολύ ψηλό τακούνι, είναι και πάνω από το γόνατο, δεν είναι εδώ έτσι. Λοιπόν, αυτή την μπότα αν θα τη φορέσουμε σε γάμο, δεν θα τη φορέσουμε, είπαμε, σε καμία περίπτωση με κοντό όπως τη φοράω εγώ τώρα. Τώρα και κοντινό, να το. Ωραία.
Δεν θα τη φορέσουμε σε καμία περίπτωση με κοντό φουστάνι, θα τη φορέσουμε με μακρύ, είπαμε, φουστάνι, το οποίο να έχει κάποια σκισίματα για να δείξει με ακριβώς το παπούτσι που φοράμε. Αλλά δεν θα το φορέσουμε έτσι. Όπως το φοράω εγώ, είμαστε ωραίες για να πάμε για ένα ποτό, να πάμε στο κλαμπ, να πάμε στα μπουζούκια. Και σε καμία περίπτωση να πάμε στο γραφείο μας. Αυτή η μπότα έχει και πολύ ωραίο σκίσιμο πίσω, τσαχπίνικο. Το είχα ξεχάσει, τώρα το είδα. Είπαμε, εκθανδωτική. Για μία ακόμα φορά. Ωραία. Και να πω έτσι εδώ τώρα, μια και είναι εδώ, αυτά να δείξω και τα ρούχα μου. Ότι αυτή είναι η πιο τελευταία λέξη της μόδας. Το να φοράμε φουστίτσα με πουλοβεράκι, το οποίο πουλοβεράκι. Αχ, τι ωραίο πλάνο είναι αυτό. Το οποίο πουλοβεράκι εδώ να είναι μέσα από τη φούστα. Αυτό είναι πολύ τάση στη μόδα, αλλά προσέχουμε όταν το κάνουμε το πουλόβερ μας να μην είναι πάρα πολύ μακρύ. Και έτσι εγώ θα αποχωρήσω σιγά σιγά, θα καθίσω πάλι στη θέση μου. Προσέχουμε εδώ το πουλόβερ να μην είναι πολύ μακρύ και μας γεμίζει εδώ τη φούστα και μας γεμίζει. Θα πρέπει να είναι τόσο όσο, δηλαδή θα πρέπει να είναι κατάλληλο για να μπορέσει να μπει μέσα από τη φουστίτσα μας. Τέλεια. Είπαμε λοιπόν και το tip της ημέρας για αυτό το στυλ. Ναι. Επαερχόμαστε στα του γάμου. Στα του γάμου. Λοιπόν, είπαμε, μένουμε στα παπούτσια και λέγαμε ότι μπορούμε να φορέσουμε πάρα πολλά μποτίνια. Αν θέλουμε να ξεφύγουμε από τη γόβα, αν βρέχει, να φορέσουμε ένα πολύ ωραίο μποτίνι που είναι στη μόδα με ένα τακουνάκι plexiglass. Πάρα πολύ ωραία. Ας αποφύγουμε λίγο τις πλατφόρμες, τα μποτάκια. Μπορεί να κάνουν τα πόδια μας και γενικά να φαινόμαστε λίγο πιο αδύνατες. Αλλά τι είπαμε, ότι δεν αναδεικνύουν πολύ ωραία το σώμα μας. Mm-hmm. Οπότε ας τα αποφύγουμε. Επίσης, να πω, τελειώσαμε τα παπουτσάκια. Τα παπουτσάκια μας είναι ανάλογα με το ρούχο μας. Έχουμε επειδή θα φορέσουμε. Προσοχή, είπαμε πέδιλο, ναι, αλλά το πέδιλό μας να είναι χειμωνιάτικο. Θα το ξανατονίσω. Και θα πρέπει να είναι σε σκούρες αποχρώσεις. Δηλαδή, το πέδιλο που θα φορέσουμε μπορεί να είναι ασημί, χρυσό, που είναι πάρα πολύ το μεταλλιζέ στη μόδα, είπαμε. Θα πρέπει να είναι μαύρο λουστρίν, κατά προτίμηση, μαύρο βελούδο, μπλε και μπορντό και κυπαρισί. Δεν θα φορέσουμε ανοιχτό χρωμό πέδιλο, ακόμη και αν είναι από την κολεξιόν τη χειμωνιάτικη, θα κινδυνέψουμε να δείξουμε ότι το πέδιλό μας είναι καλοκαιρινό. Mm-hmm. Και αυτό δεν το θέλουμε. Τα χρώματα επίσης που θα επιλέξουμε, μιας και μίλησα στα χρώματα στα παπούτσια, τα χρώματα που επιλέξουμε να φορέσουμε στα ρούχα μας πρέπει και αυτά να είναι σκούρα, Χριστόφωνε. Δηλαδή, μπορούμε να φορέσουμε το μαύρο που είναι πάντα κλασικό, το οποίο όταν θα φορέσουμε μαύρο θα το σπάσουμε. Οπωσδήποτε θα φορέσουμε κάτι πάνω σε κοσμήματα που να είναι πιο φανταχτερό, να έχει χρώμα, πέρλες ίσως, που είναι πάρα πολύ ωραίες και είναι πάρα πολύ αριστοκρατικό. Μπορούμε να φορέσουμε και πιο έντονα κοσμήματα και μιας και αναφέρουμε στα κοσμήματα, να πω όχι πολλά κοσμήματα στο χεράκι, θα τα δούμε αυτά και στις φωτογραφίες. Mm-hmm. Μην μπερδευτούμε με το καλοκαίρι, που η γάμη το καλοκαίρι είναι πιο απλή, πιο λιτή, λόγω του καιρού. Mm-hmm. Το χειμώνα η γάμη είναι λίγο πιο επίσημη, πιο βαργή. Μπορούμε να φορέσουμε βελούδο. Είναι πάρα πολύ ωραία να φορέσουμε βελούδο στο γάμο. Φοράμε σκούρα χρώματα, όπως μπορντό, κυπαρίσι. Αποφεύγουμε τα πολύ φωτεινά χρώματα το χειμώνα στους γάμους και αποφεύγουμε και το λευκό που είπαμε ότι μας αρέσει το λευκό πάρα πολύ το χειμώνα. Προσωπικά εγώ το λατρεύω. Φοράω περισσότερο λευκό το χειμώνα από το καλοκαίρι. Το αποφεύγουμε όμως γιατί είναι το χρώμα της νύφης. Εντάξει. Εντάξει, δεν θέλουμε να κλέψουμε. Ούτε παρενφάκι, όσο και ούτε νύφη. Ναι. Όσο και να μας αρέσει, όσο και ας πούμε, εκείνη τη μέρα ας αποφύγουμε να φορέσουμε λευκό. Ας αφήσουμε την νύφη, ας μην κλέψουμε την παράσταση, ας το φορέσει η νύφη το λευκό. Τα ρούχα μας είπαμε, επιλέγουμε να είναι σκουρόχρωμα ή αν είναι ανοιχτόχρωμα να έχουν υφή βελούδου, να έχουν υφή μάλινο, να είναι, δηλαδή να μην παραπέμπουν, και να είναι, ας πούμε, ένα μεταξωτό. Να είναι πιο ιδιαίτερα, ναι, το κατάλαβα. Ένα μεταξωτό φουστάνι, ανοιχτόχρωμο, παρόλο που μπορεί να φορεθεί άνετα το χειμώνα, μπορεί όμως να ξεγελάσει τον άλλον για να πει ότι είναι καλοκαιρινό. Οπότε θα επιλέξουμε κάποιες άλλες. Αν φορέξουμε μια ανοιχτόχρωμη μεταξωτή φούστα, ας επιλέξουμε να φορέσουμε ένα τοπάκι επάνω, ένα πουκάμισο πιο σκούρο και σε άλλη ύφη, οπότε να δώσουμε την νότα του χειμερινού. Μεγάλη προσοχή στα παλτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά με τα φουστάνια, Χριστόφορε, είναι απίστευτα δύσκολο να συνδυάσει το παλτό. Όταν λοιπόν δεν είμαστε σίγουρες ότι αυτό που θα βρίσκουμε είναι πολύ τραγικό, βλέπω απίστευτα ωραίες τουαλέτες σε γάμους, ωραίες φούστες, όλα αυτά και να φοράνε από πάνω ένα παλτό το οποίο να χαλάει όλο το style. Είναι καλύτερα
εγώ θα το πω, σε ακούσει λίγο έτσι. Αν δεν έχουμε κάτι να φορέσουμε από πάνω ή δεν είμαστε σίγουρες ότι αυτό που θέλουμε να φορέσουμε πάνω από ένα ωραίο φουστάνι, από μια ωραία φούστα, μπορεί να συνδυαστεί, μπορούμε να κάνουμε το απλό, το πιο απλό, να πάρουμε μια εσάρπα. Mm-hmm. Μια ζεστή εσάρπα που τουλάχιστον να ταιριάζει χρωματικά με τα ρούχα που φοράμε. Και ας κρυώσουμε και λιγάκι. Δεν έγινε κάτι παρά να πάμε, ειδικά όταν πάμε στην εκκλησία, στο μυστήριο, να είμαστε αρκετή ώρα εκεί και να φοράμε ένα ωραίο ρούχο και από πάνω ένα παράτερο παλτό, οτιδήποτε. Εμένα επίσης χαλάει αυτό... όλη την προσπάθεια δηλαδή. Όλη την προσπάθεια, ναι. Επίσης ένα πάρα πολύ έξυπνο, έτσι... που μπορούμε να κάνουμε στους γάμους, βέβαια, για όσες μπορούν να το υποστηρίξουν. Εμένα μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ να φοράμε ένα καλό ρούχο από πάνω με τη Χριστόφορο. Είναι ρούχο που το έχουμε όλες οι γυναίκες στην δουλεύουμε μας και όλοι οι άνδρες. Το συγχριστώ βέβαια για τις γυναίκες. Τι είναι? Ένα απλό τζάκετ. Το... ναι. Το τζάκετ που λέμε του ποδηλάτου, ένα τζιν ακόμη μπουφάν, mm-hmm. είναι πολύ ωραίο, θα κάνει στυλ ιδιαίτερο. Και να πάμε μετά στη δεξίωση και να βγάλουμε αυτό και να δείξουμε όλο μας το ρούχο. Έτσι με ένα τζάκετ και ένα ωραίο φουλάρι, μια σάρπα που να έχουμε απίστευτο στυλ. Και να μην ξοδέψουμε τα χρήματα και να είμαστε και πραγματικά εντυπωσιακές. Mm-hmm. Συμφωνείς Χριστόφορε, βλέπω σ' αρέσει η ιδέα. Συμφωνώ και μ' αρέσει αυτό που είπες, γιατί νομίζω αξίζει τον κόπο να το αναφέρουμε. Είναι σημαντικό να μπορείς να συνδυάσεις τα ρούχα που θα φορέσεις στην εκκλησία με τη δεξίωση μετά, έτσι. Ναι, βέβαια. Γιατί πρέπει να σκέφτεσαι και το μετά. Βέβαια και πρέπει να σκεφτόμαστε το μετά. Και μιας και είπαμε ότι σκεφτόμαστε το μετά, τη δεξίωση, τι δεν πρέπει να κάνουμε σε ένα γάμο. Και ειδικά, εντάξει, σε όλους τους γάμους, όχι μόνο το χειμώνα. Είπαμε πριν, δεν φοράμε λευκό, είτε είναι καλοκαίρι είτε είναι χειμώνας. Επίσης, δεν αγοράζουμε ποτέ καινούργια παπούτσια για να τα φορέσουμε εκείνη την ημέρα. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι στη δεξίωση θα είμαστε πολλές ώρες όρθιοι, θα χρειαστεί να χορέψουμε όλα αυτά. Δεν θα είναι άδικο μια πολύ ωραία εμφάνιση ή να θέλουμε να χορέψουμε και να μην μπορούμε γιατί μας έχει ενοχλήσει το παπούτσι. Οπότε, αν αγοράσουμε καινούργια παπούτσια, καλά θα είναι να το έχουμε φορέσει τουλάχιστον 2-3 φορές στο σπίτι μας για αρκετή ώρα, να έχουν πάρει και τη φόρμα από το πόδι μας, να έχουμε βρει και εμείς τις ισορροπίες μας, το κορμί μας, δηλαδή να έχει βρει την. Το παπούτσι μας, το πόδι μας, να έχει βρει τη θέση του μέσα στο παπούτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης, δεν φοράμε πάρα πολύ κοντό σε γάμο. Και όχι ότι δεν το φοράμε από θέμα αισθητικής, δεν το φοράμε από θέμα πρακτικής. Δηλαδή, φανταζόμαστε ότι μπορεί να είμαστε σε μια ροτόντα, να καθόμαστε και να κάνουμε συνέχεια την κίνηση αυτή, να τραβάμε το φουστάνι, γιατί δίπλα κάποιος μπορεί να κάθεται ένας ηλικιωμένος, ένας άγνωστος για μας. Επίσης, να σηκωθούμε να χορέψουμε και όλη την ώρα να διορθώνουμε το φουστάνι. Είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό, οπότε προσέχουμε το φουστάνι μας να είναι λίγο πιο μακρύ από ό,τι θα το θέλαμε. Κοντό μεν, αλλά όχι super mini. Mm-hmm. Δεν είναι και αυτό κατάλληλο για τον... και γενικά θα προσέξουμε στο γάμο να φορέσουμε... Έχω ξεχάσει και τις σημειώσεις μου σήμερα. Προσπαθώ να θυμηθώ τι έχω γράψει. Χωρίς σκονάκια σήμερα, Μαρίνα, αλλά δεν πειράζει. Προσπαθώ να θυμηθώ τι έχω γράψει. Αλλά καταπληκτικά και έχουμε εντωμεταξύ και φωτογραφίες. Θα ήθελα σιγά σιγά να ξεκινήσουμε να αρχίσουμε να δείχνουμε και τις φωτογραφίες σωστά, μας. Σωστά, γιατί μία εικόνα σου είναι με χίλιες ναι. λέξεις. Θα με βοηθήσουν και εμένα λιγάκι σε αυτά που θέλω τώρα να πω. Λοιπόν. Τι άλλο, γενικά αποφεύγουμε τα πάρα πολύ στενά ρούχα πάλι στους γάμους. Και αυτό πάλι γιατί. Αποφεύγουμε τα πάρα πολύ στενά ρούχα για να έχουμε πάλι μια ευκολία στις κινήσεις μας, να μην δυσκολευόμαστε. Αυτό που είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι τα ρούχα μας πρέπει να είναι ακριβώς το νούμερό μας. Εδώ βλέπουμε κάποιες ιδέες έτσι από φουστάνια που μπορούμε να φορέσουμε στους γάμους. Mm-hmm. Για να δούμε ένα φουστάνι, εντάξει, αυτό είναι ένα κόκκινο φουστάνι που μπορεί να φορεθεί και για την πρωτοχρονιά, να φορεθεί και τα Χριστούγεννα, να το φορέσουμε γενικά. Να το φορέσουμε γενικά σε μια επίσημη εκδήλωση, σε ένα ρεβεγιόν,
σε μια δεξίωση, είτε γάμου, είτε δίποτε. Και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι γενικά όταν επιλέγουμε να αγοράσουμε ρούχα και για τους γάμους, να επιλέγουμε ρούχα που μπορούμε να τα φορέσουμε και κάπου αλλού. Δηλαδή είναι κρίμα να δεσμεύουμε πάρα πολλά χρήματα και να μην μπορέσουμε αυτό το ρούχο να το φορέσουμε κάπου αλλού. Δεν λέω να το φορέσουμε στην καθημερινότητά μας, αλλά σίγουρα να μπορέσουμε να το φορέσουμε και σε μια άλλη επίσημη εμφάνιση, με μια παραλλαγή. Ας πούμε αυτό το φουστάνι θα μπορούσαμε πάρα πολύ εύκολα να το αλλάξουμε φορώντας μια ζώνη στη μέση, μια πιο λεπτή ζωνίτσα σε χρυσό για να το κάνουμε πιο επίσημο, που είναι στη μόδα, μια πιο φαρδιά ζώνη για να το κάνουμε λίγο πιο γκέρλι. Ανάλογα γενικά, αυτό λέμε ότι τα λύσεις ρούχα... Λύσεις υπάρχουν. Ναι. Λοιπόν, με αυτά τα φουστάνια, φαντάζεσαι τώρα είναι αυτό, προσπαθώ να σου κάνω εικόνα Χριστόφορε, αυτό που σου έλεγα πριν. Φαντάζεσαι πόσο δύσκολο είναι αυτό το φουστάνι. Πρέπει να φορέσουμε κάτι το οποίο να είναι ακριβώς στη μέση, εκεί που κάνει δηλαδή μέση το φουστάνι. Mm-hmm. Δεν πρέπει να είναι σε καμιά περίπτωση πιο κάτω, γιατί θα κάνει ευθεία το σώμα και θα χαλάσει. Ούτε επίσης ένα παλτό, αν φορούσαμε παλτό με αυτό το φουστάνι, θα έπρεπε να φορέσουμε ένα παλτό, όχι να το φορέσουμε, να είναι ριγμένο στους ώμους, όχι φορεμένο. Και θα το πω αυτό, ότι θα πρέπει γενικά στις επίσημες εκδηλώσεις, δεν πάμε ποτέ κουκουλωμένες, δεν φοράμε το παλτό μας, δεν φοράμε τα κασκόλ μας από πάνω. Πάμε όπως πρέπει, ρίχνουμε το παλτό στους ώμους, δεν το φοράμε το παλτό μας, δεν φοράμε κασκόλ, γενικά. Και προσέχουμε πάρα πολύ τα αξεσουάρ. Στους γάμους, ειδικά επειδή μιλάμε για γάμους μέσα στις γιορτές, τα φουστάνια μας μπορούν να είναι λιγάκι πιο επίσημα, γενικά τα ρούχα μας. Δεν τα φορτώνουμε περισσότερο με κοσμήματα. Τα φοράμε λιγότερα κοσμήματα γενικά στους γάμους το χειμώνα. Ρίχνουμε το παλτό μας, είπαμε, στον ώμο μας και θα ήθελα σε αυτό το φουστάνι ένα παλτό κάτω από το φουστάνι. Δηλαδή να μην φαίνεται το φουστάνι κάτω από το παλτό. Ένα μακρύ παλτό δηλαδή. Ναι. Ή ένα μπολερό που να είναι ακριβώς στη μέση. Ή ένα γουνάκι. Βλέπεις αυτό ακριβώς που λέω. Ότι το γουνάκι αυτό το φοράμε. Δεν το φοράμε. Το ρίχνουμε απλά στους ώμους μας. Ας κρυώσουμε λιγάκι. Είναι αυτό της εκκλησίας που λέμε. Δεν θα χρειαστεί πάρα πολύ. Ούτως ή άλλως στο κέντρο θα το βγάλουμε. Δεν υπάρχει θέρμανση αυτό. Ναι, και θα το έχουμε βγάλει. Οπότε το ρούχο που θα φορέσουμε θα πρέπει και στην εκκλησία να το φορέσουμε όπως πρέπει. Τα αξεσουάρ μας, μικρά, διακριτικά. Μία ωραία τσάντα αρκεί. Ένα μικρό σκουλαρίκι, δηλαδή όταν έχουμε ένα φουστάνι όπως δείξαμε και το προηγούμενο, σε τόσο εντυπωσιακό χρώμα το κόκκινο, ή που ήταν δαντέλα και εκείνο, ή αυτό που έχει ανάγλυφα επάνω, τελειώνει σε δαντελίτσα κάτω, δεν φορτώνουμε με κοσμήματα και ποτέ πολλά κοσμήματα στο χέρι. Θέλουμε γενικά στους γάμους του χειμώνα και στους γάμους αυτής εποχής, δίνουμε μια πιο σικ νότα στις εμφανίσεις μας. Τα μαλλιά μας επίσης, ανάλογα, τα κάνουμε πάντα ανάλογα με το ρούχο, αλλά τα μαλλιά μας πλέον είναι πιο απλά, πιο απλά χτενίσματα θέλω να βλέπω στους γάμους. Εδώ είναι ένα φουστάνι, εντάξει, μπορεί να το φορέσει μια γυναίκα λίγο μεγαλύτερη θα έλεγα σε ηλικία. Παρόλο αυτό όμως μπορεί να το φορέσει και μια πιο νεαρή κοπέλα και θα της δείξει και ωραία, γιατί αναδεικνύει και ωραία μέση, πολύ όμορφα. Και πάλι αυτό που λέω, κάτι μικρό από πάνω, να μην κρύβουμε το ρούχο. Και αν φορέσουμε, είπαμε, παλτό, το ρίχνουμε απλά στους ώμους μας. Προσέχουμε και εδώ ότι τα κοσμήματά μας εδώ είναι λίγο παραπάνω στο χέρι. Γιατί το φουστάνι μας είναι τελείως απλό σαν ύφασμα, είναι μονόχρωμο και βλέπουμε ότι φοράμε, ναι μεν βραχιόλια, αλλά δεν φοράμε πολλά στο λαιμό, ούτε καν σκουλαρίκια, παρόλο που το μαλλί μας είναι μαζεμένο. Τα τσαντάκια, να τονίσω, τα τσαντάκια στους γάμους, γενικά στους γάμους, πρέπει να είναι μικρά. Σε καμία περίπτωση μεγάλες τσάντες. Σε καμία περίπτωση. Η μεγάλη τσάντα είναι για το γραφείο, είναι για τη βόλτα, δεν είναι ούτε καν για το ποτό. Ποτέ. Ούτε το βράδυ θέλω να βλέπω τσάντες μεγάλες. Μπορεί να είναι βολικές, να έχουμε πολλά πράγματα μέσα, αλλά όχι. Δεν τα χρειαζόμαστε εξάλλου όταν θα βγούμε για ένα ποτό ή θα πάμε σε ένα γάμο. Τι χρειαζόμαστε μαζί μας να έχουμε στην τσάντα μας, το τηλέφωνό μας, το κραγιόν μας. Το πρωτοφόλι.
το πορτοφόλιο όχι απαραίτητα, γιατί σε ένα γάμο θα πάμε, θα μας συνοδεύει ένας άντρας. Σωστό, ναι. θα πληρώνει ο άντρας. Ναι, ναι, ναι. Αυτό που λέω εγώ τα σύνθεση, όχι. Μπορούμε να έχουμε ένα μικρό πορτοφολάκι που να έχουμε τα χρήματά μας μέσα, γιατί πάνω απ' όλα είμαστε γυναίκες ανεξάρτητες. Θέλουμε να μπορούμε να πληρώνουμε μόνες μας. Κάτι και μια ομπρέλα σπαστή να χωράει. Μια μικρή ομπρελίτσα που μπορούμε να την αφήσουμε και στο αυτοκίνητό μας. Έτσι, ή μπορούμε να την κρατήσουμε μαζί με την τσάντα μας. Δηλαδή, mm-hmm. έτσι όπως κρατάμε το τσαντάκι μας, από το μέσα πλευρά να έχουμε και την ομπρελίτσα μας. Εδώ άλλο στυλ. Άλλο στυλ πάλι εδώ είναι εναλλαγές σε φουστανάκια. Τι μπορούμε να φορέσουμε σε γάμους τώρα το χειμώνα και βλέπουμε ότι όλα τα χρώματα είναι σκούρα, Χριστόφορε. Μπορούμε να φορέσουμε και φλωράλ που είναι στη μόδα, mm-hmm. έτσι. Αλλά είπαμε με ήσυχο παπούτσι και είναι γάμος, εντάξει. Πάντως βλέπουμε απλοντίσιμο και αυτό απλοντίσιμο. Είναι κάτι απλό, δεν είναι υπερπαραγωγές. Ναι, 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 ναι. Όχι γενικά και θα πρέπει να, όταν δεν είμαστε κουμπάρες, δεν είμαστε αδερφές στις νύφες του γαμπρού, δεν ντυνόμαστε κουμπάρες στο γάμο, δεν υπάρχει λόγος, ούτε αδερφές της νύφης και του γαμπρού, θα ντυθούμε απλοί προσκεκλημένοι. Mm-hmm. Σημαντικό. Έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί βλέπω σύνηθες, ας πούμε, να κάνουν υπερβολές. Έχουν, λέει, τι θα πάω στο γάμο της συναδέλφου. Τι θα φορέσω το φουστάνι, λέει, που φορούσα στο γάμο της αδερφής μου. Μα γιατί να το φορέσει αυτό το φουστάνι. Θα το φορέσει η αδελφή της συναδέλφου, αν θα έχει. Mm-hmm. Εσύ θα πρέπει να είναι, δηλαδή θα πρέπει να ντυνόμαστε σύμφωνα με το ρόλο που έχουμε σε κάθε περίσταση. Mm-hmm. Δούμε και επόμενες, τα μαλλιά είπαμε, προσέχουμε πάρα πολύ. Γενικά τα μαλλιά μας θέλουμε, φέτος η μόδα επιτάσσει πιο απλό μαλλί, ακόμη και μέσα στις γιορτές. Δεν θέλουμε υπερπαραγωγές φοβερές τα μαλλιά, πιο απλά χτενίσματα. Αν κάνουμε πιασίματα, κάνουμε πολύ απλά και χαλαρά πιασίματα. Μπορούμε να στολίσουμε τα μαλλιά μας με κάτι, με μια στέκα. Αν θέλουμε να δώσουμε, δεν φοράμε κοσμήματα, μπορούμε να βάλουμε μια στεκούλα για να μας φωτίσει έτσι, να βάλουμε ένα λουλουδάκι, όλα αυτά. Αν θέλουμε, πιο... Ναι. Ας πούμε και αυτό είναι ένα φουστάνι που λέω ναι μεν, είναι κοντό, είναι στενό, έχει όμως αυτή τη μικρή διαφάνεια που μπορεί να το κάνει λίγο πιο μακρύ, να μην είναι τόσο πολύ κοντό. Μας άρεσε. Μας άρεσε αυτό. Μας άρεσε από ό,τι ακούω, ναι. Ωραία, εγώ είμαι σίγουρη ότι και όλα τα προηγούμενα σας αρέσουν. Εντάξει, αυτό μας αρέσει εντάξει. Λίγο παραπάνω το, ναι. Αυτό τι είναι, και αυτό μας αρέσει. Και αυτό μας αρέσει πάρα πολύ. Εδώ βλέπουμε όμως αυτή τη φωτογραφία την επέλεξα για δύο λόγους. Μάλλον για τρεις λόγους. Να μαντέψω την πρώτη. Να μαντέψεις. Επειδή είναι η χρυσή ζώνη, μας έλεγες. Είναι η χρυσή ζώνη. Πώς μπορούμε να αλλάξουμε ένα φουστάνι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πώς να παίξουμε με ένα ρούχο. Βλέπουμε ότι αν θέλουμε να δώσουμε έτσι μια πιο νέμελη διάθεση, που εμένα βέβαια δεν μου αρέσει αυτό μέσα στις γιορτές και σε γάμους μέσα στις γιορτές η ανέμελη διάθεση. Εγώ αυτό το στυλ θα το φορούσα για να βγω το βράδυ έξω για ποτάκι. Ένα διπλώσω δηλαδή το μανίκι που είναι διπλωμένο. Για μένα το μανίκι αυτό είναι απαγορευτικό. Mm. Ναι. Το να είναι διπλωμένο έτσι στο μανίκι. Άλλο να είναι του ίδιου του φουστανιού που δεν είναι. Το ξέρω, το έχω ψάξει και γι' αυτό την έχω επιλέξει φωτογραφία. Δεν διπλώνουμε τα μανίκια μας. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε το καλοκαίρι. Ναι. Την άνοιξη σε ένα γάμο. Ακόμη και το φθινόπωρο. Ποτέ όμως σε γάμο το χειμώνα και σε γάμο αυτήν την εποχή. Ο δεύτερος λόγος είναι που το επέλεξα με τη ζώνη, πώς μπορούμε να το φορέσουμε. Και ο τρίτος και σημαντικότερος λόγος, Χριστόφορε, για να δω αν με παρακολουθείς. Ποιος είναι? Η τσάντα. Η τσάντα φυσικά. Είναι πολύ λάθος αυτή η τσάντα για να την κρατάμε σε γάμο. Ακόμη και όταν έχουμε μικρά παιδιά, μωράκια και πρέπει να έχουμε κάποια πράγματα μαζί μας, πιστεύω ότι στην εκκλησία δεν θα τα χρειαστούμε. Ένα πακέτο χαρτομάντιλο, πόσο είναι το μυστήριο, μισή ωρίτσα. Έχει ένα πακέτο χαρτομάντιλο, πιστεύω, για το παιδί είναι αρκετά. Δηλαδή, αν πριν το έχεις δώσει λίγο νεράκι, δεν είναι ανάγκη να πάρεις το νεράκι στην εκκλησία. Δεν θα πάθει κάτι το μωρό χωρίς νερό μισή ώρα. Ένα χαρτομάντιλο για να το σκουπίσει πιθανόν κάπου να λερωθεί, χωράει στο τσαντάκι μας. Mm-hmm. Mm-hmm. Σωστό. Επόμενη εμφάνιση. Επόμενη εμφάνιση για να δούμε. Εδώ έχουμε, την εδώ έχουμε περάσει σε φούστες. Ναι. Οι φούστες ή μια μάξι φούστα, Χριστόφορε, μπορεί να δώσει άλλον αέρα σε μια γυναίκα σε κάθε εμφάνισή της. Και όχι μόνο σε γάμο και σε γάμο ακόμη περισσότερο. Δηλαδή, Τραβάει τα βλέμματα όσο να τραβάει τα βλέμματα. Είναι εντυπωσιακό και όταν το μοτίβο είναι τόσο εντυπωσιακό. Να, με αυτή τη φούστα θα ήταν πολύ ωραία να φορέσουμε μια τέτοια μπότα. Mm-hmm. Γιατί εμένα οι μακριές φούστες δεν μου αρέσουν, όχι εμένα, γενικά. Δεν είναι καθόλου ωραίες οι μακριές φούστες με γόβα.
και αν η φούστα μάλιστα δεν καλύπτει όλο το παπούτσι. Δηλαδή, αυτή η φούστα, αν φορεθεί με γόβα, πρέπει να το καλύπτει όλο και να φαίνεται λίγο η μύτη της μπροστά. Αν είναι λίγο πιο κοντή, θα πάμε οπωσδήποτε σε μπότα ή σε μποτάκι. Δεν θα φορέσουμε τέτοια φούστα και ειδικά σε επίσημη εμφάνιση με γόβα. Με πέδιλο είναι ωραίο, αλλά το πέδιλο είπαμε και πάλι το αποφεύγουμε το χειμώνα. Ναι, θα κάνει λίγο αντίθεση το χειμώνα το πέδιλο με αυτή τη φούστα τη μακριά. Ενώ το καλοκαίρι με ένα ζευγάρι με δετά πέδιλα, έτσι με κορδόνια, κάποτε πολύ όμορφα. Ενώ το χειμώνα, επειδή τα πέδιλά μας είναι πιο light στις γραμμές, θα τη φορέσουμε με μπότα ή με μποτίνι. Να περάσουμε να δούμε την επόμενη φούστα. Έχω πάρα πολύ ωραίες φούστες. Τις λατρεύω εγώ αυτές τις φούστες. Έχω φορέσει και εγώ κατά καιρούς. Αυτή είναι αγαπημένη μου. Έχω μια παραπλήσια φούστα και εγώ. Και έχει νομίζω και μια. Μπορώ να πω. Η Βίκη Κώστα έχει φορέσει στο γάμο της μια καταπληκτική τέτοια φούστα. Να πούμε χαιρετίσματα της Βίκης. Της δώσουμε. Η Βίκη είναι θεά. Μου αρέσει πάρα πολύ το ντύσιμο της. Λοιπόν. Βλέπεις και εδώ ότι τη φούστα αυτή τη φοράμε με μποτίνι ή μπότα, δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι, μπορούμε να μαντέψουμε. Τη φοράμε με κοντούλι, βλέπεις. Αυτό είναι σακάκι το συγκεκριμένο, αλλά θα μπορούσε να είναι άνετα ένα τζάκετ δερμάτινο. Δεν είναι μια πάρα πολύ ωραία εμφάνιση. Και αυτό, όπως είπες, θέλαμε, απλό και ήσυχο. Ναι, και αν θέλαμε να το κάνουμε λίγο πιο ιδιαίτερο κάτι, θα μπορούσαμε να φορέσουμε ένα τοπάκι μέσα, αντί για το ζιβάγκο, να φορέσουμε ένα τοπάκι μέσα και να το κάνουμε πολύ πιο ιδιαίτερο. Κοίτα πόσο όμορφη είναι αυτή η φούστα. Και βλέπεις ότι τα πράγματα που κρατάμε στο χέρι, ακόμη κι αν είναι κάτι περισσότερο από την τσάντα μας, όπως είπαμε πριν την ομπρέλα μας, βλέπεις δεν τα βάζουμε όλα μαζί, τα έχουμε έτσι. Δεν παίρνουμε μεγάλη τσάντα, μπορούμε να κρατήσουμε και περισσότερο από ένα πράγμα στο χέρι μας. Σωστό. Ωραία εμφάνιση και αυτή σίγουρα. Ναι. Έχουμε και άλλες. Λοιπόν, εδώ τι υπάρχουν, παντελόνια. Εδώ είναι τα παντελόνια μας, όχι, είναι οι ολόσωμες φόρμες. Λοιπόν, επίσης μια πάρα πολύ καλή λύση, η οποία αν θέλουμε να τονίσουμε τη σιλουέτα μας, επειδή είπαμε δεν φοράμε πολύ μίνι για να μπορούμε να κινούμαστε, μπορούμε να φορέσουμε μια φόρμα ολόσωμη, η οποία να αναδειξεί το σώμα μας, τις καμπύλες μας, να νιώθουμε άνετα, να είμαστε ζεστές και ταυτόχρονα να είμαστε και κομψές. Είναι πάρα πολύ ωραία η λύση και υπάρχουν πληθώρα στο εμπόριο από φόρμες που μπορούν να, ανάλογα με το γούστο μας και με το σωματότυπό μας, να τις προσαρμόσουμε και τις φορέσουμε στο γάμο. Είναι γενικά μια πάρα πολύ καλή λύση, γιατί δεν μπαίνουμε στο τρυπάκι να πούμε τι θα φορέσουμε, ταιριάζει αυτό το μπλουζάκι μαζί με αυτό το παντελόνι ή με τη φούστα, ανάλογα, ή το παπούτσι. Αν είναι και λίγο πιο μακριά, μπορεί να κρυφτεί και το παπουτσάκι κάτω από αυτό, αν και εγώ είμαι λίγο, το παπούτσι το θέλω, είμαι λίγο κολλάω στο παπούτσι. Έχουμε πει ότι σ' αρέσουν τα παπούτσια. Μ' αρέσουν πολύ. Σε όλες τις γυναίκες πιστεύω αρέσουν τα παπούτσια και πλέον και σε εσάς τους άντρες αρέσουν τα παπούτσια, έχετε πάρα πολλά παπούτσια. Λες, ε. Λέω, ναι. Δεν είμαστε όπως εσείς που μπορεί μια γυναίκα να έχει 20 ζευγάρια γόβες, ας πούμε, λέω τώρα. Ναι, εντάξει, γόβες. Το περιόρισες και είμαστε εντάξει, γιατί ήμουν να πω έτοιμη να πω ότι 20 ζευγάρια μόνο παπούτσια είναι μόνο για μία σεζόν. Ναι, εντάξει, αυτό εδώ, ναι. Σε γόβες είμαστε καλά, 20 ζευγάρια γόβες, εντάξει. 5-6 ζευγάρια μπότες, άλλα τόσα μποτίνια. Έτσι. Ναι. Μία ντουλάπα μόνο παπούτσι. Βεβαίως, ναι. Και μετά άλλη ντουλάπα μόνο για τα φουστάνια και μετά άλλη ντουλάπα μόνο για τα, ξέρω, για κάτι άλλο. Εντάξει, ναι. Ωραία, ξαναπεράσαμε εδώ στα φουστάνια. Πρασινάκι. Αυτό βλέπουμε, θυμίζει λίγο τσόχα. ναι, λόγω των ημερών θα παίξετε και λίγο χαρτάκι ήθιστε και θα μας παραπέμπει εκεί. Μπορεί μετά από το γάμο να έχει να πάει σε ένα τέτοιο. Σωστό. Οπότε το φόρεσε να είναι σορτή. Ωραία είναι όμως. Είναι πολύ ωραίο, είναι αυτό που λέμε. Να, τα τσαντάκια πάλι μικρά. Βλέπουμε ότι το φουστάνι αυτό είναι κλειστό. Οπότε δεν φοράμε πολλά κοσμήματα πάνω από ένα τέτοιο φουστάνι. Έχει την τελίτσα του στο τελείωμα. Οπότε είναι τόσο όσο. Δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο. Να φορέσουμε. Μας άρεσε και αυτό το κορίτσι. Μας άρεσε και αυτό το κορίτσι, είναι ωραίο. Εδώ οι φουστίτσες. Φουστίτσες μίντι, αγαπημένες φουστίτσες. Θα φτιάξω εγώ και λίγο τα μαλάκια, έτσι μου αρέσει να τα φτιάχνω εγώ, να τα βλέπω εδώ, όταν βλέπω στο μόνιτο. Λοιπόν, οι φουστίτσες. Οι φουστίτσες, οι μίντι είναι καταπληκτικές για μένα. Τι σημαίνει αυτό, ότι αναδεικνύουν και τη μέση μας, την κάνουν ακόμη και για τις πιο γεματούλες. Η μίντι, η φούστα,
αυτό το στυλ μίντις φούστας που είναι λίγο πιο φαρδιά, είναι ιδανική. Μπορεί να καλύψει τις ατέλειες, τους γοφούς, να δώσει την εντύπωση ότι έχουμε πολύ πιο αδύνατη μέση από ό,τι έχουμε, που όλες οι γυναίκες το θέλουμε αυτό. Να, όταν είναι ακριβώς κάτω από το γόνατο, λίγο πριν ξεκινήσει η γάμπα μας, να αναδείξει τις γάμπες μας. Δηλαδή, είναι το πιο θηλυκό ρούχο, πραγματικά. Δηλαδή, το ένα μίνι μπορεί να είναι ένα μίνι, να πάει το μάτι αμέσως, αλλά μια τέτοια φούστα θα κερδίσει το μάτι όπου και αν είμαστε. Δηλαδή, αυτή τη φούστα θέλω να πω, αυτό το μήκος φούστας, αυτό το σχέδιο φούστας, να πω να τολμήσουμε να το φοράμε όλες και στην καθημερινότητά μας. Και να μην τη φοβηθούν να πούν ότι εμένα δεν μου πάει, μου το έχει πει φίλη μου. Που εγώ φοράω έτσι τέτοιες φούστες στην καθημερινότητά μου, μου λένε «Μα Μαρίνα, εσένα σου πάει, θα μου δανείσεις μια φούστα σου να δω πώς είμαι». Δεν μου πάει εμένα, σε σένα μου αρέσει. Δεν υπάρχει. Αυτή η φούστα πάει σε όλες τις γυναίκες. Mm-hmm. Τέλος. Αρκεί να είναι στο σωστό μήκος. Δηλαδή να μην πέφτει πάνω στη γάμπα και μας κόβει τη γάμπα, ή θα είναι κάτω από τη γάμπα που θα καλύπτει όλη τη γάμπα, ή θα είναι πριν ξεκινήσει η γάμπα μας. Και κάτω από το γόνατο επίσης. Μην είναι στη μέση από το γόνατο, ούτε και εκεί είναι όμορφη αυτή η φούστα. Θα χάσει όλη της τη μαγεία. Πάρα πολύ όμορφη, βλέπουμε, αυτό είναι το αγαπημένο στυλ για μένα. Αυτή η φούστα με αυτό το πουκάμισο, το γιακαδάκι, είναι πολύ σικ, πολύ... πολύ κυριλάτο. Είναι έτσι. Ωραίο στυλ. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ όμορφο. Και ωραίο και το χρωματάκι. Ναι. Και είναι ρούχα, ας πούμε, αυτό που λέγαμε, ότι αυτή τη φούστα θα μπορέσουμε να τη φορέσουμε και σε κάποια άλλη στιγμή. Και το πουκάμισο αντίστοιχα με ένα τζινάκι και να βγούμε το βράδυ. Να, εδώ επίσης. Έτσι, είπαμε. Φλωράλ. Είπαμε σε σκούρα χρώματα. Εδώ έχω μία διαφωνία. Δεν μπορώ όμως να τα βρω όλα ακριβώς όπως εγώ θα τα ήθελα. Έχω μία μικρή διαφωνία με το παπούτσι. Ναι, είπαμε ότι φοράμε χρώμα στο παπούτσι. Ίσως εδώ τώρα να είναι και φωτισμός λιγάκι, λάθος Χριστόφορε, και να έχει πέσει κάποιο φλάς, οτιδήποτε εκεί πέρα, και να το δείχνει λίγο πιο ανοιχτόχρωμο από ό,τι φοράμε αυτή την εποχή παπούτσια, και ειδικά σε μια περίπτωση όπως είναι σε γάμο που θα παραστούμε και στη δεξίωση. Το τονίζω αυτό. Έτσι. Και οι φουστίτσες αυτές είναι, βλέπεις τι ωραίες είναι αυτές οι φούστες, Χριστόφορε, που λέω. Είναι. Και εντάξει, φαντάζομαι δεν θα βγει έτσι το κορίτσι μας για την εκκλησία, θα βάλει κάτι πάνω. Όχι, είπαμε, θα της βάλουμε ένα τζάκι, θα της βάλουμε μια σάρπα, θα της βάλουμε ένα γουνάκι. Παλτό, όχι, δεν θα ήθελα να δω παλτό εδώ. Αν θα δω παλτό σε τέτοια είδους φούστα, θέλω ένα τελείως ίσιο παλτό. Ας έχουμε στο μυαλό μας ένα μακρύ σακάκι. Αλλά θα είναι παλτό. Δηλαδή τόσο ίσιο. Το παλτό τελείως απλές και τελείως λιτές γραμμές και φυσικά μονόχρωμο. Mm-hmm. Έτσι. Τέλεια. Ωραία. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε να δούμε τι άλλο έχουμε. Στις, θα δούμε τι άλλες φωτογραφίες έχουμε. Γενικώς εμείς έχουμε διάφορα στυλ από ό,τι κατάλαβες φωτογραφίες. Βέβαια, για να καλύψουμε και όλα και τα γούστα της ηλιθιάτρης. Και βλέπουμε και κάποια λαθάκια, δεν πειράζει. Ναι, τι μπορούμε να φορέσουμε, ναι, τι πρέπει να αποφύγουμε. Είπαμε ότι το παπούτσι μας, αν φορέσουμε έτσι μια φούστα και λέγαμε ότι αυτό, θα μπορούσαμε να φορέσουμε παπούτσι λίγο πιο σκουρό, θέλουμε να βάλουμε χρώμα. Mm-hmm. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε πάλι σε αυτό το στυλ της φούστας, που είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι μια πολύ ωραία εμφάνιση για μένα. Όταν είσαι μια απλή καλυσμένη στο γάμο και θέλεις να έχεις μια πολύ ωραία εμφάνιση. Μου αρέσει πολύ η λεπτομέρεια της τσάντας. Ήμουν σίγουρος ότι θα το έλεγες, θα το σχολίαζες το χρώμα αυτό. Ναι, το οποίο είναι κοραλοκόκκινο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Βέβαια είναι λίγο επικίνδυνο για το χειμώνα, αλλά επειδή όλα τα άλλα ρούχα είναι τόσο... σκούρα και ήσυχα, ναι. Βλέπω ο Χριστόφορος με έχει συμμάθει ακριβώς. Σε μαθαίνω. Λέει πριν από μένα ο Χριστόφορος πλέον. Εκεί πέρα μπορούμε να το ρυψοκινδυνέψουμε. Να μπορούσαμε βέβαια, το πιο ωραίο ακόμη, επειδή την τσάντα μας στη δεξίωση θα την αφήσουμε να σηκωθούμε, να χορέψουμε, λεφτά. Θα χάσουμε τη λεπτομέρεια από το κόκκινο. Να μπορούσαμε λοιπόν να κρατήσουμε μαύρη τσαντούλα και να φορέσουμε κόκκινο παπούτσι. Σωστό και αυτό. Σωστό. Έτσι, και να πω, μιας και είπα κόκκινο. Λοιπόν, κόκκινο κραγιόν. Φορέστε άφοβα κόκκινο κραγιόν. Το κόκκινο κραγιόν πάει σε όλες.
αλλά με ήσυχο βάψιμο στα μάτια μας. Δεν κάνουμε έντονο βάψιμο στα μάτια και φοράμε και κόκκινο κραγιόν. Αν θα κάνουμε έντονο βάψιμο στα μάτια μας, θα φορέσουμε απαλό κραγιόν. Τα έχουμε ξαναπεί. Και επίσης το κόκκινο κραγιόν, αν έχουμε λεπτά χυλάκια, θα το επιλέξουμε σε μια απόχρωση τόσο φωτεινή όσο είναι αυτή η τσάντα. Όχι σε σκούρα, γιατί θα μας τα μικρύνει. Mm-hmm. Επίσης, εδώ περάσαμε στο αγαπημένο δικό μου στυλ. Επίσης, εκτός από τις φούστες, αυτές που είπα. Τα φουστάνια είπαμε ότι εγώ δεν τα λάτρεψα πολύ, γιατί και γενικά το φουστάνι είναι δεσμευτικό. Δεν θα μπορείς εύκολα να το φορέσεις και σε άλλη περίπτωση. Μπορείς να το φορέσεις, αλλά είπαμε είναι λίγα τα πράγματα που μπορείς να κάνεις. Να φορέσεις ένα ζωνάκι, ένα φουλάρι, άντε να βάλεις ένα πουκάμισο από πάνω και να το δέσεις λίγο διαφορετικό. Αλλά τη φούστα την αλλάζουμε και αυτό είναι το κουστούμι. Κουστούμι. Ανδρόγυνο στυλ. Μ' αρέσει πάρα πολύ εμένα αυτό το στυλ και μου αρέσει πάρα πολύ φορεμένο με πέδιλο. Το λατρεύω. Επειδή ακριβώς το κουστούμι προσδίδει άλλο ύφος στο ντύσιμό μας, αλλά είμαστε γυναίκες, είμαστε θηλυκά, θέλουμε να ξεφύγουμε από αυτό το ανδρόγυνο, τσακ, δίνουμε τη λεπτομέρεια από το πέδιλο. Έτσι. Οπότε φοράμε ένα πέδιλο κάτω και ερχόμαστε και το εξισορροπούμε. Έχουμε την εμφάνιση αυτή, τη σικάτη, την κομψή, το ανδρόκινο στυλ που είναι πάρα πολύ ωραίο και το εξισορροπούμε με το πέδιλο για να το κάνουμε γυναικείο. Εγώ προτιμώ όταν φοράμε κουστούμι σε γάμους και πόσο μάλλον σε γάμους τώρα στις γιορτές, τα μαλλιά μας να είναι μαζεμένα για να δείξει το πρόσωπό μας, γιατί φανταζόμαστε ότι αν είμαστε όλες ντυμένοι, όλο το σώμα μας ντυμένο και βάλουμε και το μαλλί και πολύ μαλλί όπως έχω εγώ από πάνω, έρχεται και το σκεπάζει. Ή μαζεύουμε τα μαλλιά μας ή αν τα θέλουμε κάτω, τα τραβάμε πίσω, τα κάνουμε αυτό το, πώς λέμε, το wet look που είναι πολύ μόδα, τα κάνουμε όλα πίσω τα μαλλιά για να είναι ανοιχτό και φωτεινό το πρόσωπό μας. Ειδικά για τους γάμους επιβάλλεται, αλλά και στην καθημερινότητά μας. Όταν τα ρούχα μας, είπαμε, είναι πολύ κλειστά, μαζεύουμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε λεπτομέρεια στο μανίκι. Εδώ λεπτομέρεια στο μανίκι, εδώ βλέπουμε τις αγαπημένες μου παντελόνες. Τις λατρεύω τις παντελόνες. Είναι πάρα πολύ εύκολο ρούχο η παντελόνα. Μπορούμε να τη βάλουμε να νιώσουμε άνετα, να είμαστε Έλληνες, δηλαδή να περπατάμε. Γενικά, εμένα τα ρούχα μου αρέσει να περπατάμε και να έχουν κίνηση. Όταν. Και ειδικά επειδή θα χορέψουμε και όλα αυτά, να έχει κίνηση το ρούχο, είναι ωραίο. Και μια παντελόνα που τη φορέσουμε παντού. Φοράμε τη δαντελίτσα στο μανικάκι μας για να μας κάνει λίγο πιο επίσημο και πιο όμορφο, έτσι πιο θηλυκό. Η δαντέλα, είπαμε, είναι σεξι, πολύ από μόνη της. Και όταν φοράμε από πέρσι, νομίζω. Ναι, τα έχουμε πει. και όπως και το βελούδο. Εγώ λατρεύω και το βελούδο και τη δαντέλα πάρα πολύ. Να το και εδώ πάλι, σε ανδρόγυρο στυλ είπαμε, κουστούμπι. Έχουμε το σακάκι εδώ βέβαια είναι ιδιαίτερο, έχει δαντέλα στο μανίκι. Εντάξει, αυτό είναι ένα σακάκι που είναι λίγο πιο δεσμευτικό μετά. Στο πώς θα το φορέσουμε, σε τα χρώματα όμως. Αυτό, το λάτρεψα αυτό το χρώμα. Το λάτρεψα, δηλαδή θέλω να το βρω, να το αγοράσω αυτό το χρώμα. Δεν μπορώ, έχω τρελαθεί από την Κυριακή που τα ετοίμαζε και το είδα, λέω θέλω ένα τέτοιο. Αν δεν βρω, θα πάρω ύφασμα. Της λέω τις μάρες μου και τις νύφες μου, ετοιμαστείτε να μου ράψετε. Ναι, θα σου ράψουμε. Ωραίο χρώμα, είναι πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Είναι από τις τελευταίες τάσεις της μόδας το προηγούμενο χρώμα. Πάει σε ξανθές, πάει σε μελαχρινές. Λίγο στις κοκκινομπάλες έχουμε θέμα, αλλά το λατρεύουμε. Εδώ πάλι περάσαμε σε κουστούμι. Βλέπεις ότι και εδώ το κουστούμι πάλι είναι με παπούτσι ανοιχτό. Έτσι, δεν φοράμε. Αν φορέσουμε μποτίρι, θα πρέπει μεγάλη προσοχή. Το μποτίρι μας είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό από αυτά τα πολύ ωραία μποτίρια που έχει φέτος η αγορά. Έχω πει, Χριστόφωνε, φέτος η αγορά έχει καταπληκτικά παπούτσια σε σχέση με πέρυσι. Πέρυσι δεν έβρισκα εύκολα παπούτσια να μου αρέσουν. Φέτος βρίσκω πολλά παπούτσια που μου αρέσουν. Και τα παπούτσια, είπαμε, φέτος είναι, έχουν στράς, έχουν λάμψη. Αν φορέσουμε μποτίρι με κουστούμι, εγώ είπα το προτιμώ με πέδιλο για γάμο, γιατί να μην ξεφεύγουμε από το θέμα μας ότι είμαστε σε γάμο. Αν φορέσουμε ένα μποτίρι το οποίο να είναι υπερλαμπρό και εάν το παντελόνι μας είναι στενό, θα προσέξουμε να μην είναι πολύ πιο κοντό από το μποτίρι. Να αφήνει αυτό που είπαμε, το τόσο όσο. Ούτε ένα δαχτυλάκι,
να μην φαίνεται πολύ το πόδι μας ή να μην ακουμπάει λίγο πάνω στον ποτήρι και όταν καθόμαστε και κυρούμαστε να φαίνεται σε σημείο άσχημο. Ή θα πρέπει το παντελόνι να είναι μακρύ, να είναι πάνω από τον ποτήρι μας ή θα πρέπει να είναι λίγο πιο κοντό. Βλέπουμε ταυτόχρονα εμείς και καταπληκτικές φούστες. Έτσι, αυτή η φούστα είναι για την αδερφή της Νύφης. Έτσι, ή αν είσαι κουμπάρα, αλλά τη λάτρεψα, ήθελα να τη δείξω, μου αρέσει πάρα πολύ και εδώ αυτή ήθελα να τη δείξω γιατί όταν φοράμε μια τόσο εντυπωσιακή φούστα, τη φοράμε με ένα απλό t-shirt και δεν είμαστε κουμπάρες, αν είμαστε κουμπάρες θα βάλουμε ένα μπούστο από πάνω, θα φορέσουμε κάτι άλλο. Αν φορέσουμε λοιπόν, είμαστε απλές καλεσμένες σε ένα γάμο, τώρα στις γιορτές και φορέσουμε μια τόσο εντυπωσιακή φούστα. Θα φορέσουμε ένα απλό t-shirt, ένα απλό jacket. Βλέπεις ότι όλα τα υπόλοιπα είναι πολύ ήσυχα, Χριστόφορε. Είναι πολύ σημαντικό να μην φωνάζουν τα ρούχα μας, να μην φωνάζουν και να προσδίδουν στυλ. Είναι αυτό που θα πρέπει να λέω συνέχεια. Έχεις σηκώσει θύελλα αντιδράσεων φούστα. Είμαι σίγουρη ότι λένε για τα πούπουλα της φούστας. Λοιπόν, δεν το σχολιάζουμε, συνεχίζουμε. Πόσες κότες βαδίθηκαν, μπορεί να είναι οι γαλοπούλες που θα σφαχτούν τώρα για τα Χριστούγεννα, την έχουν φτιάξει εδώ. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε άλλο. Δεν μπορώ, έχουμε ξεφύγει. Αγαπημένο χρώμα το μπουσταρδί. Είναι μόδα το μπουσταρδί. Αυτή την επέλεξα πιο πολύ για να μιλήσω για το μπουσταρδί και όχι τόσο γιατί έδειξα και άλλες φούστες. Αυτό είναι αγαπημένο χρώμα το μπουσταρδί. Είναι μόδα πολύ. Θα πρέπει όμως όταν φοράμε μπουσταρδί να το επιλέξουμε. Αν αγοράσουμε μπουσταρδί, το μπουσταρδί να το επιλέξουμε σε σκούρα απόχρωση. Όσο πιο σκούρα απόχρωση μπορούμε. Και αν το επιλέξουμε σε μπλουζάκι, να το φορέσουμε με μακιγιάζ σε γήινες αποχρώσεις, αλλά έντονο μακιγιάζ. Μην φορέσουμε κόκκινο και φοράμε μουσταρδί. Όχι κόκκινο κραγιόν, είπα πριν να φορέσουμε άφοβα κραγιόν. Αν φορέσουμε μουσταρδί επάνω, δεν θα φορέσουμε κραγιόν. Δερμάτινο. Αυτή τη φούστα την έχω για το δερμάτινο. Είναι πολύ μόδα το δερμάτινο. Το φοράμε πάρα πολύ και σε κλος φουστίτσες. Το φοράμε και σε πένσελ φουστίτσες. Πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει, το λατρεύω. Έχει λίγο ένα θέμα που έχει για εμάς που δεν είμαστε πολύ ψηλές και θέλουμε να σκοτήσουμε λίγο θέμα στο κόντεμι. Με τις τρούλες εκεί λίγο παιδεύονται, αλλά τελικά το πετυχαίνουν. Εδώ τι έχουμε. Και να πω ότι ναι. Ναι, είναι παντελόνι σε αέρινες που είπα, είναι πάρα πολύ ωραίες. Αυτή είναι φόρμα ολόσωμη που είναι με φαρδί παντελόνι που κάνει πάρα πολύ ωραία κίνηση. Μας αρέσει, είναι άνετη στις κινήσεις μας. Είναι φοβερή. Τι είπα. Όταν αγοράζουμε ένα ρούχο ακριβό και ειδικά για γάμο και για την καθημερινή μας τη ζωή και θέλει μια μικρή μεταποίηση είτε στο μήκος είτε να το στανέψουμε κάπου. Γιατί τα ρούχα μας όταν δεν είναι μαζικής παραγωγής και δεν έχουν ραφτεί πάνω μας μπορεί να θέλουν μια μικρή μεταποίηση. Τότε να μην συγκονευτούμε να χαλάσουμε λίγα χρήματα παραπάνω στη μοδίστρα. Σωστό. Έτσι. Πολύ σημαντικό και αυτό. Και αν δεν μας αρέσει κάτι, θα τις τολμήσουμε. Τότε θα το ξαναδιορθώσει. Αυτή είναι η δουλειά της. Δεν θα ντρεπόμαστε. Και άλλο στυλ εδώ. Ναι, αυτό που είπαμε, το ανδρόγυνο στυλ με το πέδιλο. Εντάξει. Ό,τι μας αρέσει γενικά πάρα πολύ. Και σε πράσινο κυπαρισί που είπαμε για τα χρώματα το έχω επιλέξει αυτό. Και εδώ τι έχω. Τι έχουμε, ζευγάρια? Όχι, ζευγάρια, βρε. Αυτά τα έχω δείξει με το Σάκη Ρουμπά και την Κάτια Ζιγούλη, που είναι το αγαπημένο μου ζευγάρι. Τι έχουμε, τα χρώματα? Την έτσι. Όχι, τι την έχω. Είναι παρέστη πρόσφατα σε ανανέωση όρκων. Δεν θυμάμαι, πριν, δεν το θυμάμαι το όνομα που πήγε, γιατί δεν έχω φέρει τις σημειώσεις μου, είπα σήμερα. Λοιπόν, πρόσφατα παρέστη σε ανανέωση όρκων, όχι σε γάμο, που όμως ήταν στο Hollywood και είχε να κάνει, καταλαβαίνουμε, ήταν σε γάμος. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να δείξω και εδώ, ήταν από τις πιο καλοντημένες, έχει ψευστεί για την πιο καλοντημένη εμφάνιση σε γάμο. Φόρεσε λοιπόν χρωματάκια λίγο πιο ανοιχτόχρωμα, αλλά ήταν παγέτα. Δεν ξέρω αν τα πρόσεξες. Να, έχουν λάμψει τα ρούχα της. Το πάνω έχει παγέτα, δεν φαίνεται. Το κίνημά της εδώ, ωραία. Και είδαμε ότι δεν φοράει καθόλου αξεσουάρ. Το μόνο αξεσουάρ της είναι η τσάντα της και τα μαλλιά της είναι πάρα πολύ λιτά με αυτό το ρούχο. Να μην βλέπω τις υπερβολές. Βλέπω πραγματικά πολύ όμορφα κορίτσια, με καταπληκτικά μαλλιά, με καταπληκτικό σώμα και στο γάμο παραμορφώνονται. Δηλαδή δεν χρειάζονται υπερβολικά πράγματα.
Τα μαλλιά μας πρέπει να είναι λίγο πιο λιτά. Τα ρούχα μας λίγο πιο λιτά. Αν κάνουμε τα μαλλιά μας λίγο πιο υπερπαραγωγή, τα ρούχα μας σας είναι πιο ήσυχα. Mm-hmm. Εδώ τώρα είδαμε την Ντακότα ότι φορούσα ένα πάρα πολύ, ένα πάρα πολύ ωραίο σύνολο σε ανοιχτόχρωμο χρώμα και τα μαλλιά της ήταν τελείως λιτά, δεν είχε καθόλου κοσμήματα. Έτσι λοιπόν, αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Όχι υπερπαραγωγή σε όλα. Mm-hmm. Τέλεια. Νομίζω τα πάμε όλα. Τα πάμε όλα, ναι. Εντάξει, το εξαντλήσαμε νομίζω το θέμα το συγκεκριμένο και εγώ αυτό που κρατάω είναι ότι μπορούμε να επιλέξουμε διαφορετικά στυλ ανάλογα τι μας αρέσει και εμάς και λοιπόν, με 2-3 πράγματα πρέπει να προσέξουμε για να μην κλέβουμε την παράσταση. Αυτό που θα πούμε, ναι, συνοψίζοντας είναι ότι στους γάμους το χειμώνα και δει στους γάμους που γίνονται αυτές τις ημέρες, επιβάλλεται, όπως το λέω ακριβώς, το ντύσιμό μας να είναι λίγο παραπάνω προσεγμένο. Γιατί είναι οι μέρες αυτές και οι γάμοι το χειμώνα είναι λίγο πιο επίσημοι. Προσέχουμε τα χρώματά μας να μην είναι πολύ ανοιχτόχρωμα. Όχι σε πολλά βραχιολάκια στα χέρια μας και όλα αυτά. Δεν είναι καλοκαίρι. Τα μαλλιά μας να είναι λίγο πιο ήσυχα, πιο χαλαρά, πιασμένα, όχι πολύ τυποποιημένα. Αυτή είναι η σωστή λέξη. Ήσυχα ρούχα, μικρά αξεσουάρ πάντα στους γάμους και πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στο παπούτσι, είπαμε, και στο παλτό. Ένα πολύ ωραίο φουστάν μπορεί να το χρηστέψει το παπούτσι ή το παλτό. Όταν θα φορέσουμε μάξι φουστάνι, να είναι μάξι. Όχι να είναι υπερβολικά μακρύ και να ακουμπάει κάτω, αλλά και τόσο ώστε να αφήνει το παπούτσι σωστό στο μήκος του. Γι' αυτό είπαμε υπάρχουν και οι μοδίστρες. Σωστό. Τα πες όλα, έκανες και την κεφαλαίωσή σου, οπότε ναι, εγώ... Ναι, ναι. Τι να πω, να σε ευχαριστήσω. Οπότε, να με ευχαριστήσεις και εγώ να σε ευχαριστήσω αντίστοιχα και να ευχηθώ στον κόσμο, αν και θα είμαστε ζωντανά, είπαμε, την παραμονή. Θα είμαστε παραμονή Χριστουγέννων μαζί, ναι. Να το πούμε αυτό. Ωστόσο, όμως, όσοι αέρα. Δεν μπορούν να μας δουν την Κυριακή, θα πες τη ώρα, γιατί μας το λένε. Ναι, να τους ευχηθώ από τώρα. Α, καλά θέλεις, Χριστούγεννα. Ναι, ναι. Προσοχή στα γλυκά, που θα λέγε και η Μέρη. Όχι πολλά γλυκά. Όχι πολύ φαΐ. Ας πούμε λίγο παραπάνω, αλλά να μην οδηγήσουμε. Σωστό. Εγώ, Μαρίνα, λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω. Θα τα ξαναπούμε εμείς εδώ στο μεταξύ μας ούτως ή άλλως. Δεν χανόμαστε, είτε στα παράπονα Χριστουγέννων, είτε γενικά. Εδώ ναι. Είμαστε, δεν χανόμαστε.